Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξιέρχος Πατ Ράιντερ, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα ένα δορυφόρο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιθανότατα ως όπλο κατά άλλων δορυφόρων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ρωσία εκτόξευσε ένα δορυφόρο σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη που εκτιμούμε ότι πιθανώς είναι ένα διαστημικό όπλο. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και πρέπει να είναι έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει Κάποιο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά. Ρωσία και οι Πολιτείε έχουν συγκροστεί κατά επανάληψη τι τελευταίε εβδομάδε στο ΟΗΕ με αφορμή το θέμα των διαστημικών όπλων, άλληλο κατηγορούμενε ότι επιδιώκουν στρατιωτικοποίηση του διαστήματο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Ρωσία, Μαρία Ζαχάροβα, ισχυρίστηκε ότι οι Πολιτείε επιδιώκουν να μετατρέψουν το διάστημα σε αρένα στρατιωτική αντιπαράθεση. Για πολλού αναλυτέ, το διάστημα θα μετατραπεί πιθανώ στο επόμενο μέτωπο αντιπαράθεση σε ένα κόσμο που εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από την τεχνολογία. Ο ταξιέρχος Ράιντερ είπε ότι το Πεντάγωνο εκτιμά ότι ο ρωσικός δορυφόρος είναι πιθανώς ικανός να επιτεθεί σε άλλους δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά της γης. Η Ρωσία ανέπτυξε αυτό το νέο αντιδιαστημικό όπλο στην ίδια τροχιά με ένα δορυφόρο της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχουμε ευθύνη να είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τον τομέα, τον διαστημικό τομέα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Από την έναρξη της επέμβασης στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να αποτελέσουν νόμιμους στόχους οι αμερικανικοί δορυφόροι που βοηθούν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιεβού.